Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σήμερα είναι η μέρα εορτασμού των μουσείων και επιλέξαμε εδώ στον Ιαννό να έχουμε έναν πολύ εκλεκτό προσκεκλημένο. Θα σας εξηγήσω λίγο, επειδή θα μιλήσουμε στα γαλλικά με αυτόματη μετάφραση. Έχουμε εδώ τον κύριο Ολιβιέ Ντεκότ, που μας κάνει την τιμή να έρχεται σήμερα εδώ. Για την πολύτιμη συνεργάτηδά του, την κυρία Σκαμπαρδόνη, η οποία έχει επομιστεί ένα δύσκολο έργο σήμερα, που είναι αυτό της μετάφρασης. Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη μεγάλη παρουσίαση του κυρίου Ντεκότ και αποφασίσαμε να κάνουμε πιο πολύ έναν ανάπλου στη ζωή του με βιογραφικό τόνο, έτσι ώστε να τον γνωρίσουμε καλύτερα, διότι, όπως ξέρετε, ανέλαβε τη θέση του πολύ πρόσφατα. Je vais dire seulement quelques mots en français. Je voudrais exprimer ma gratitude à M. Ndekot d'avoir accepté notre invitation de venir ici. Merci. On a choisi ensemble quelques photos de sa vie afin de faire une discussion biographique. Et aussi, je voudrais dire, avant de commencer, des choses pour la francophonie. L'acquisition d'une langue étrangère, c'est un autre regard sur le monde. Et ça, c'est très important aujourd'hui d'apprendre le français afin d'avoir ce regard différent au monde. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ντεκότ, που μας έκανε, όπως είπαμε, την τιμή να μας δώσει την πρώτη του συνέντευξη εδώ στον Ιαννό. Πάμε να δούμε την πρώτη διαφάνεια. Τώρα έρχεται, μισό λεπτό, διότι είναι και από το παρελθόν. Είναι μία εξαίρεση. Δεν θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τον κύριο Ντεκότ αμέσως. Θα ξεκινήσουμε με τον παππού του, τον Μωρίς Ντεκότ, ο οποίος είχε μία ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Βρέθηκε εδώ τη δεκαετία του 50, δίδαξε στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο Γαλλικά και έτσι ξεκίνησε αυτό το πολύ ιδιαίτερο δέσιμο της οικογένειας του σημερινού Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη με την Ελλάδα. Θέλετε να μας πείτε τι θυμόσαστε από τον παππού σας? Merci beaucoup d'abord de l'invitation. Je crois que vous avez... Je vais vous recruter comme biographe, parce que vous avez déjà commencé à raconter un peu ma vie. Mais la photo qu'on a vue me touche beaucoup, parce que c'est mon grand-père, donc, qui est décédé maintenant, et qui a consacré une grande partie de sa vie à la Grèce. En tout cas, 5 ans à temps plein, il était à l'époque professeur d'université en Allemagne, détaché. C'était l'époque où la France envoyait des professeurs d'université enseigner à l'étranger. Et après, des villes de taille moyenne, comme Innsbruck et Mayence, il a été, à son grand bonheur, nommé à l'université d'Athènes, où il a enseigné la langue et la littérature française de 57 à 62. On a une photo de cette période, je crois. Πάμε να δούμε άλλες δύο φωτογραφίες, φωτογραφία νούμερο 2 και νούμερο 3. Εδώ είναι ο παππούς του κυρίου Ντεκότ στη μέση και έχουμε και άλλη μία τελευταία για τον παππού εδώ. Et mon grand-père, en fait, à qui je dois beaucoup, parce qu'on avait d'abord un rapport personnel très important, a suivi une carrière un peu comme la mienne, enfin, ou plutôt j'ai suivi une carrière un peu comme la sienne, de conseiller culturel en ambassade, de directeur d'institut français. Je crois qu'il faut vous interrompre enfin de faire la traduction. Λέει ο Ολιβιέ ότι συγκινείται πάρα πολύ που βλέπει αυτή τη φωτογραφία με τον παππού του, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, γιατί είχαν μια πάρα πολύ στενή σχέση. Ο παππούς του είχε αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του στην Ελλάδα. Ήταν καθηγητής πανεπιστημίου σε διάφορες χώρες γερμανόφωνες, όπως σε πόλεις όπως το Innsbruck και το Mainz, πριν έρθει στην Αθήνα. Ήταν ένας από τους 2 καθηγητές που έστειλε η Γαλλία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ήταν στην Ελλάδα από το 1957 ως το 1962. Οφείλει πάρα πολλά στον παππού του. Και εκεί με διακόψετε. Ωραία.
Merci à Dionysia, qui n'est pas traductrice de profession, mais qui m'assiste ce soir. Et donc, il a eu ce parcours de pigeon voyageur dans beaucoup de pays, en Allemagne, je l'ai dit, en Autriche. Il était conseiller culturel à Rio de Janeiro, au Maroc, enfin, dans beaucoup de pays. Et c'est vrai que la façon dont il me parlait de la Grèce était toujours une façon la plus positive possible, parce que c'est le pays qui l'a le plus marqué. Alors, c'est vrai qu'il était agrégé de lettres classiques, latin, grec ancien, bien sûr, et français. Mais je sais que ma famille, son épouse, mon père, qui parlait grec, puisqu'il était là à l'âge de 7 à 12 ans, donc une période où on absorbe assez, je veux dire, facilement les langues étrangères, je sais que pour ma famille, c'était vraiment le lieu qui les a le plus marqués. Et je garde ça encore, moi, de ma jeunesse, dans les conversations que j'avais avec mon grand-père. Τον παππού του, ο Ολιβιέ, είχαν περίπου την ίδια σταδιοδρομία. Ήταν και αυτός μορφωτικός σύμβουλος. Ήταν σε διάφορες χώρες, στο Μαρόκο, στην Αυστρία. Όλη η οικογένεια είχε μια πάρα πολύ θετική εικόνα για την Ελλάδα και ήταν η χώρα η οποία τους είχε σημαδέψει περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες. Ο πατέρας του έζησε στην Ελλάδα από την ηλικία των 7 έως τα 12 του χρόνια και σε μια ηλικία όπου μαθαίνονται πάρα πολύ εύκολα οι ξένες γλώσσες, έμαθε και τα ελληνικά. Για όλη την οικογένεια η Ελλάδα ήταν πάντα ένας πολύ σημαντικός προορισμός με ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι στα 4 του ήδη ήξερε ο Μεσχέ Ντεκότ το ελληνικό αλφάβητο. Εκείνος τι επαφή είχε σαν παιδί με την Ελλάδα? Ακάρχον, vous connaissiez l'alphabet grec. Quel est votre contact avec la Grèce? La Grèce, je l'ai connue d'abord par les photographies de famille, par le fait que oui, c'est vrai, très jeune, on m'inculquait l'alphabet grec et surtout à travers la mythologie, parce que quand on est enfant, on aime ces histoires qui vous racontent des choses à la fois sur l'étranger et sur le plus intime, la famille, etc. Et c'est vrai que toute ma jeunesse, j'étais un obsédé de mythologie grecque et latine d'ailleurs, en accumulant toutes sortes de livres, d'ouvrages. Et donc ça, c'est mon premier contact avec la Grèce. Je suis ensuite allé en voyage avec ma famille à l'âge de 9 ans en Grèce, et ça m'a marqué définitivement. En réalité, je ne suis pas revenu après, je veux dire, entre l'âge de 9 ans et l'âge de 33, je crois, mais c'est toujours resté dans ma mémoire. Η σχέση που είχε με την Ελλάδα ήταν μέσα από τις ιστορίες τις οικογενειακές, τις φωτογραφίες τις οικογενειακές, αλλά από παιδί αγαπούσε την πάρα πολύ τη μυθολογία. Είχε εντός εισαγωγικών μανία με τη μυθολογία, συσσόρευε βιβλία ελληνικής αλλά και λατινικής μυθολογίας. Από τα 9 του χρόνια δεν ξανάρθε, που είχε κάνει ένα ταξίδι, δεν ξανάρθε στην Ελλάδα μέχρι τα 33 που ήρθε για να εγκατασταθεί εδώ. Πάμε να δούμε τον κύριο Ντεκότος, πολύ χαριτωμένο παιδί. Εδώ είναι με την οικογένειά του, με τον πατέρα του, τη μητέρα του και την αδελφή του. Εδώ τον έχουμε υπότι. Και έχουμε κι άλλη μια φωτογραφία που νομίζω ότι δείχνει λίγο, επειδή δείχνει το σχολείο του, δείχνει λίγο και τα βιώματά του, τα παιδικά. Πώς μεγάλωσε και τι πνεύμα διακατήχε έτσι την παιδική του ηλικία. Είναι γεννημένος στη Λαγοσέλ και φέτος γίνεται 40 ετών, οπότε είναι πραγματικά ένας πολύ νέος άνθρωπος με πολύ δυναμισμό και έχουμε και εμείς μεγάλες προσδοκίες από αυτόν. Αλλά θέλω να μου πει λίγο για την παιδική του ηλικία, πώς την πέρασε και τι βιώματα είχε. C'est vrai que j'ai vécu une vie un peu de nomade parce que mon père, que vous avez vu là sur la photo, était maintenant retraité, mais était officier de marine. Et donc, nous avons changé de lieu tous les 2 ans en moyenne, depuis que je suis enfant. Tous les ports, bien sûr, de France, mais aussi l'étranger. Là, on a vu une photo du Sénégal à l'école franco-sénégalaise de Dakar. Et c'est vrai que...
Changer de lieu en permanence, ça forge un peu une personnalité, je crois. C'est-à-dire qu'il faut trouver à s'adapter en permanence à des contextes différents, changer d'amis, changer de cadre de vie. Et peut-être c'est aussi c'est pour ça que moi-même, j'ai beaucoup changé dans ma vie de lieu, puisque j'ai été en Angleterre, j'ai été à Rome, à Milan, à Athènes. Je crois que je le dois aussi un peu à la situation que je connais dans ma famille depuis un certain temps. Τα παιδικά του χρόνια ήταν κάπως νομαδικά, γιατί ο πατέρας του ήταν αξιωματικός του ναυτικού και μετακινούνταν κάθε δύο χρόνια. Κάθε δύο χρόνια άλλαζαν πόλη, όλα τα λιμάνια της Γαλλίας, αλλά και εκτός Γαλλίας όπως στη Σενεγάλη, όπου πήγε στο γαλλο-σενεγαλέζικο σχολείο στο Ντακάρ. Όλες αυτές οι μετακινήσεις στην παιδική του ηλικία, όπου άλλαζε φίλους, άλλαζε πλαίσιο ζωής συχνά, τον σημάδεψαν και μετέπειτα προφανώς, αφού ακόμα και σήμερα ο τρόπος ζωής του ήταν αυτός μέχρι σήμερα, από την Γαλλία στην Αγγλία, από την Αγγλία στη Ρώμη, από τη Ρώμη στο Μιλάνο, από το Μιλάνο στην Αθήνα. Πάμε να δούμε μια άλλη φωτογραφία που τον δείχνει πια λίγο να έχει μεγαλώσει. Εδώ είναι στις σπουδές του. Ήθελα να το ρωτήσω πώς αποφάσισε, γιατί ο κύριος Ντεκότ έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, ιστορία και μουσικολογία, έχει κάνει ανώτατες σπουδές. Ήθελα να το ρωτήσω πώς αποφάσισε να σπουδάσει αυτά τα αντικείμενα, πώς έφτασε να διαλέξει το αντικείμενο των σπουδών του. La photo qu'on a vue, c'est une photo qui montre les conditions de vie d'un étudiant dans les classes préparatoires littéraires du lycée Louis le Grand, c'est-à-dire 5 mètres carrés peut-être d'espace vital. Et c'est là que j'ai commencé mes études supérieures, après le baccalauréat au lycée Louis le Grand, qui est un lycée qui prépare à ce qu'on appelle en France les grandes écoles. Et après, bon, j'étais en parallèle à la Sorbonne, ensuite je suis allé à l'université de Cambridge, enfin j'ai fait plusieurs choses que vous avez signalées, mais c'est vraiment là, je crois, dans ce cadre très privilégié, un cadre public très privilégié, qu'on se forme, qu'on apprend à réfléchir, à discerner, à écrire, un peu à parler, mais il m'a semblé qu'après ça, toutes les choses allaient un peu en se dégradant. Même à l'université de Cambridge, où j'ai été très heureux pendant un an pour faire un master en musicologie, comme vous l'avez dit, je crois vraiment que c'est ce type de formation que certains considèrent comme élitiste, mais en fait, elles n'ont d'élitiste que le nom, parce que, enfin, peut-être par les critères d'entrée, c'est un fonctionnement public, républicain, et j'y suis très attaché. Aujourd'hui, ce type de formation qui coûte très cher à l'État est contesté, à droite comme à gauche, mais je crois que c'est à ces années-là que je dois le plus. Effectivement, après, j'ai été à la Sorbonne, j'ai étudié l'histoire russe, à Cambridge, la musique russe, mais ce qui me reste, ce qui reste quand on a tout oublié, c'est ça. Θα μας περιγράψει λίγο τα φοιτητικά του, το φοιτητικό του δωμάτιο τώρα, μάλλον. Το πριν πάει ακόμα να γίνει φοιτητής. Λοιπόν, σε όλη τη φοιτητική σταδιοδρομία, το πιο σημαντικό για τον Ολιβιέ ήταν η προετοιμασία στο Lycée Louis le Grand για την ένταξη στις ανώτερες σχολές της Γαλλίας. Σε ένα πάρα πολύ μικρό ζωτικό χώρο έμαθε την πειθαρχία, τη σκέψη, να σκέφτεται, να πειθαρχεί, να γράφει, να αφομοιώνει. Και από όλα τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου πήγε, τόσο στη Σορβόνη όσο και στο Cambridge, έχει κρατήσει τη φίτηση στο Lycée Louis le Grand, γιατί μετά από αυτή όλα ακολούθησαν σαν φυσικά τα υπόλοιπα. Αισθάνεται πολύ τυχερός που μπόρεσε να είναι στο Lycée Louis le Grand. Θεωρείται μια ελιτίστικη εκπαίδευση, παρότι δημόσια. Σήμερα είναι αμφισβητούμενη από όλες τις πολιτικές πλευρές στη Γαλλία, αλλά αισθάνεται ότι περισσότερα απ' όλα οφείλει στο Lycée Louis le Grand. Ακολούθησε η Σορβόνη όπου έκανε ιστορία της Ρωσίας, το Cambridge όπου έκανε μουσική της Ρωσίας,
αλλά μέσα στην καρδιά του πιο πολύ από όλα κρατάει την προετοιμασία για τις ανώτερες σχολές στο Παρίσι, στο Λυσέ Λιού Λεκμόρς. Πάμε να δούμε το επόμενο slide. Λοιπόν, εδώ ένα στάρ πραγματικός. Και το μεθεπόμενο είναι περίπου στην ίδια ηλικία. Εδώ βρίσκεται στην Ιταλία και νομίζω ότι αρχίζει να μπαίνει στη ζωή του πιο πολύ η αρχαία ιστορία, η μυθολογία προϋπήρχε. Αρχίζει και κάνει ταξίδια μέσα από τα οποία διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του και τα μελλοντικά του ενδιαφέροντα. Είναι αυτά τα ταξίδια που κάνει κανείς νέος, ειδικά οι Γάλλοι ταξιδεύουν πάρα πολύ ανά τον κόσμο, έχουν ένα είδος κοσμοπολιτισμού και ένα είδος τόλμης να κάνουν πράγματα και νομίζω ότι αυτό διαμορφώνει πάρα πολύ μετά και την πορεία τους. Πού βρίσκεστε εδώ, κύριε Ντεκότ, πού είσαστε, στην Ιταλία? Στην Ιταλία? Mais je me rappelle plus bien où c'est, mais c'est vrai que j'ai, dans ma jeunesse d'étudiant, beaucoup sillonné l'Italie, l'Italie hellénistique notamment. Et voilà, j'ai un peu mis entre parenthèses la Grèce pendant ces années-là, mais j'allais en Italie 3 ou 4 fois dans l'année, et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est quand même étonnant que le hasard, le destin, je ne sais pas, a fait que j'ai ensuite été nommé dans ce pays-là pour mon premier poste à l'étranger. Σε ποιο μέρος είναι? Είναι σίγουρα στην ελληνιστική Ιταλία, όπου ταξίδευε πάρα πολύ όταν ήταν μικρός, πήγαιναν 3-4 φορές το χρόνο. Αγαπά το μέρος αυτό πάρα πολύ και δεν ξέρει, δεν είναι σίγουρος αν είναι τύχη, σύμπτωση που τα έφερε έτσι η ζωή ώστε ο πρώτος σταθμός στην επαγγελματική του σταδιοδρομία να είναι η Ιταλία. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά, όπως εξέλιξε την κουβέντα, αλλά ο κύριος Ντεκότ είχε μια λαμπρή καριέρα μέχρι τώρα και δύο από τα σημαντικότερά του πόστα ήταν στη Ρώμη και στο Μιλάνο, όπου και εκεί πραγματικά εργάστηκε πολύ σκληρά. Πάμε να δούμε το επόμενο. Εδώ είναι στο Cambridge φοιτητής, σωστά? Oui, là, là j'étais avec la toge traditionnelle de Cambridge, et c'est là qu'on se dit qu'il faut peut-être entreprendre un régime, d'ailleurs. Là, j'avais donc 24 ans. Oui, oui, oui. Je suis resté un an à l'université de Cambridge pour faire un MPhil. Mais en fait, j'ai beaucoup voyagé aussi pendant cette période-là pour faire mes recherches sur la musique russe. Je me suis beaucoup intéressé au rapport entre les compositeurs russes de l'époque stalinienne, de la fin de l'époque stalinienne, 45-53, la mort de Staline, le 5 mars 53, qui est aussi la mort de Prokofiev d'ailleurs. Et je crois que ces travaux que j'ai effectués là représentent un peu mon intérêt à la fois pour les questions d'ordre culturel, les questions de politique, qui sont au fond les deux choses qui m'ont toujours beaucoup intéressé. Φωτογραφία αυτή ήταν 24, ήταν με την κλασική Τίβενο του Cambridge. Ήταν μια περίοδο που έκανε το μεταπτυχιακό του εκεί, στην μουσική της Ρωσίας. Έκανε έρευνα στη μουσική. Ναι, μο μικρό. Έκανε έρευνα στη μουσική, το θέμα της οποίας αφορά την μουσική και τη σχέση της με την πολιτική. Στο τέλος της εποχής του Στάλιν, από την περίοδο 1945 με 1953, όπου είχε σηματοδοτηθεί και από το θάνατο του Προκόφιεφ, και πάντα ήταν ένα θέμα που τον ενδιέφερε, η δεσμή που μπορεί να έχει η μουσική, ο πολιτισμός και η πολιτική. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ντεκότ, έχει κάνει λαμπρές σπουδές σε καταπληκτικά πανεπιστήμια. Οι σπουδές αυτές τον δίδαξαν κάτι για τη ζωή? Les études vous ont donné un bagage pour la vie réelle? Sans doute, mais je ne me rends pas forcément compte. Je me rappelle surtout des périodes de stage qui m'ont beaucoup formé. J'ai eu la chance d'être stagiaire à la direction artistique du Théâtre de la Scala de Milan. J'ai été stagiaire dans des agences artistiques importantes aussi à Londres, à Paris, dans des sociétés de consulting, d'audit.
Bon, ces périodes, de ces périodes-là m'ont bien sûr marqué. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, je crois, la formation intellectuelle qui m'a le plus marqué, c'est mes premières années, en fait. Σαφώς και αποτέλεσαν ένα εφόδιο για τη ζωή του, κυρίως μέσα από τις διάφορες πρακτικές που του επέτρεψαν να κάνει. Έκανε πρακτική στη Σκάλα του Μιλάνου, σε διάφορα καλλιτεχνικά γραφεία στο Λονδίνο και στη Γαλλία. Έκανε consulting, έκανε διαχείριση, αλλά η εκπαίδευση που τον σημάδεψε, όπως προανέφερε περισσότερο, ήταν τα πρώτα του φοιτητικά χρόνια. Πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Έρχεται. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Δεκότη έχει αρχίσει πια την επαγγελματική του σταδιοδρομία και θα μας πει ο ίδιος πού είναι αυτή η φωτογραφία και σε ποιο στάδιο ζωής μπήκε ακριβώς μετά τις σπουδές, γιατί είναι από τους ανθρώπους που δεν έχει χάσει καθόλου χρόνο. Γι' αυτό σήμερα στα 40 του νομίζω ότι έχει αναλάβει μια τόσο υπεύθυνη θέση. Και η εμπειρία του από διαφορετικές δουλειές του έχει δώσει και διαφορετικά χαρίσματα σε διαφορετικούς τομείς. J'aime bien cette photo parce qu'on a l'impression qu'on s'adresse à moi. Et en fait, pas du tout. Je ne suis que le conseiller de la femme qui est là, droite comme Annie, qui est à l'époque, je suis son conseiller, c'est mon premier travail, le conseiller culturel, de la présidente d'un parti politique. Et elle a été ministre 4 fois, c'est la seule personne qui a occupé dans l'histoire de la République française 4 ministères régaliens, justice, intérieur, affaires étrangères, défense. Et ça, j'ai passé donc une année avec elle et j'ai l'impression qu'elle m'observe là. Michel Alliomari. Αυτή η φωτογραφία είναι αστεία, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί δίνει την εντύπωση ότι μιλούν στον Ολιβιέ, ενώ ήταν ο σύμβουλος της Μισελ Αλιομαρί, που ήταν για 4 φορές, ήταν πρόεδρος πολιτικού κόμματος στη Γαλλία, 4 φορές υπουργός, πρώτη φορά που ήταν το ίδιο πρόσωπο υπουργός δικαιοσύνης, εσωτερικών, εξωτερικών και άμυνας. Ήταν, η πρώτη του δουλειά ήταν μορφωτικός σύμβουλος στην Μισελ Αλιομαρί. Θέλω να μας εξηγήσει τι ακριβώς κάνει ένας μορφωτικός σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ασχολείται με θέματα τέχνης. Quel est exactement le travail d'un attaché culturel, un conseiller culturel? Là, il s'agit d'une période très particulière, en fait, qui s'agit de la période 2001-2002, qui est une période de campagne électorale. Et donc, je suis recruté par Michel Alliomari pour l'aider dans la conception du programme culturel, intellectuel, éducatif du parti. Et donc, on a pas mal travaillé, puisque finalement, le candidat pour lequel nous souhaitions la victoire a effectivement été réélu comme président de la République. Ιδιαίτερη περίοδος για τη Γαλλία εκείνη η εποχή ήταν το 2001-2002, μια προεκλογική καμπάνια όπου βοηθούσε στην σύλληψη και στην σύνθεση του πολιτιστικού προγράμματος, του εκπαιδευτικού προγράμματος, και όλη αυτή η δουλειά έχει ως αποτέλεσμα την επανεκλογή του πολιτικού στη θέση της ως Πρόεδρο Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε το επόμενο. Λοιπόν, άλλη μια μικρή επαγγελματική ιστορία από τον κύριο Ντεκότ. Εδώ, κύριο Ντεκότ, πού βρίσκεστε? Alors, entre les deux, j'ai été conseiller du ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, pendant à peu près 1 an. Et ensuite, j'ai rejoint le secteur privé, après avoir travaillé donc dans le secteur public au cabinet du ministre. Et là, je suis en fait chef de cabinet du président de Vivendi Universal. Vivendi Universal, c'est la plus grande société, c'était à l'époque, la plus grande société de culture et de communication au monde, avec c'est une multinationale importante. C'est Universal Studios, donc une grande partie de l'industrie cinématographique américaine. C'est Universal
music avec toutes les grandes firmes discographiques de Gramophone, Decca, etc. Et puis toute la partie communication. Et j'ai donc assisté le président et directeur général de cette société pendant 2 ans et demi. C'était une période de reconstruction pour cette société qui avait été, pour ceux qui le connaissent, avait été dirigée par Jean-Marie Messier, ça avait constitué un grand scandale, et donc il fallait remettre sur pied cette maison, cette grande et belle maison. Et donc c'était pour moi ma première entrée, disons, dans le secteur privé, où j'ai appris quelques règles de bon management, de conduite de projet et de suivi de politique. Ήταν η περίοδος για 2,5 χρόνια πριν η φωτογραφία αυτή αναφέρεται στην περίοδο που ήταν διευθυντής του γραφείου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Vivendi Universal. Πριν από αυτό είχε προηγηθεί η συνεργασία του με το στο Υπουργείο Πολιτισμού με το Jean-Jacques Ariagon. Ακολούθησε η Vivendi Universal που είδαμε, η οποία είναι μια μεγάλη πολυεθνική με τα Universal Studios στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, την μουσική με εταιρείες πολύ μεγάλες όπως η Gramophone στο Λονδίνο και όλος ο κλάδος της επικοινωνίας. Μέσα από την εμπειρία του στην Vivendi Universal, κυρίως μετά ήταν η περίοδος που γινόταν μια επανασύνθεση της εταιρείας μετά το σκάνδαλο που είχε προκύψει με τον Jean-Marie Messier, την υπόθεση αυτή. Είχε την πρώτη επαφή με το management, τη διοικητική οργάνωση, τη διαχείριση, τα διάφορα project που έπρεπε να παρακολουθεί και να υλοποιεί. Και ήταν η πρώτη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και στη διοίκηση ενός οργανισμού. Όπως θα δούμε μετά, ο κύριος Ντεκότ πέρασε και στην διπλωματία και ήθελα να το ρωτήσω, ανάμεσα στον πολιτικό κόσμο, στον κόσμο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και στον κόσμο της διπλωματίας, ποιον βλέπει ο ίδιος πιο ενδιαφέροντα? Quel est le plus intéressant au milieu de l'entreprise ou le milieu diplomatique? Il y a un des deux domaines qui présente un intérêt plus grand que l'autre? Souvent, dans l'entreprise, on peut construire davantage. L'entreprise diplomatique, c'est une entreprise de médiation. C'est une entreprise très sensible, très fine, de rapprochement des points de vue, etc. C'est très intéressant. L'entreprise a ceci de particulier que quand on est président d'un groupe comme celui dans lequel j'exerçais, on a vraiment un pouvoir immédiat sur les choses. Et il ne faut jamais se tromper. Et, je veux dire, les décisions, c'est 10 décisions par jour qui peuvent avoir un cours sur le titre de bourse, sur l'organisation, sur la communication. Donc c'est vrai que c'est un milieu aussi qui est très excitant, tout à fait différent. Δύο τελείως διαφορετικοί τομείς, η διπλωματία και οι επιχειρήσεις. Η διπλωματία μπορεί να είναι πάρα πολύ δημιουργική. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να προσεγγίζονται η προσπάθεια προσέγγισης απόψεων, διαφορετικών απόψεων, η ανταλλαγή. Από την άλλη, πάλι στον τομέα των επιχειρήσεων, απαιτείται μια άμεση εξουσία, κατά κάποιο τρόπο, διότι δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις λάθος. Πρέπει να πάρεις αμέσως πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις, είτε για τα οικονομικά, είτε για τα διοικητικά. Είναι και οι δύο οι τομείς έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Δεν μπορούν να συγκριθούν, είναι κάτι διαφορετικό. Et je crois que, enfin, en tout cas, je me rends compte maintenant que je suis depuis 2 mois et demi au musée Benaki, il faut à la fois avoir quelques qualités de diplomatie, prendre le temps d'observer, d'analyser et de cas échéant de rapprocher les points de vue, et de l'autre, en même temps, à un moment donné, faire preuve d'initiative et lancer les choses. Pour le moment, je suis plus dans une phase d'attente, ça fait seulement 2 mois et demi que je suis là, mais à un moment donné, il faut impulser, sans quoi on sert à peu de choses.
τους 2,5 μήνες τώρα που είναι στο Μουσείο Μπενάκη, βλέπει ότι μπορεί να συνδυαστεί ο επιχειρησιακός και ο διπλωματικός κλάδος, γιατί αφενός απαιτείται διπλωματία, χρειάζεται να πάρεις τον καιρό σου για να παρατηρείς, να αναλύεις, και μετά από αυτό θα πάρθουν οι πρωτοβουλίες και είναι απαραίτητη μία όθηση. Οπότε προς το παρόν συνδυάζει το επιχειρησιακό με το διπλωματικό. Πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ έχει ήδη μετικήσει στην Ρώμη και βρίσκεται ο Palace Farnèse. Sí. Là, je suis dans mon bureau au Palais Farnèse, qui est considéré comme le plus beau palais de Rome, d'Italie, peut-être du monde, je ne sais pas. En tout cas, je suis moi dans les écuries, enfin les anciennes écuries, avec une pile de dossiers. Et c'est vrai que cette mission à Rome a été fondamentale aussi pour moi. J'avais 29 ans, j'étais le plus jeune attaché culturel auprès de l'ambassade de France, nommé sur ce poste en Italie. Et j'ai découvert un univers totalement différent, bien sûr, de ce que je connaissais, celui de la diplomatie dont vous parliez. Ce qui m'a, comme toujours d'ailleurs souvent dans les expériences professionnelles, ce qui marque, c'est les expériences qu'on a avec les gens autour de projets. Et le projet qui m'a le plus marqué, c'était un projet, je dirais, franco-italien et un peu grec. C'était lorsque, pour la première fois de son histoire, on a ouvert le Palais Farnèse, qui est une sorte de forteresse, hein, qui est vraiment très austère, très sévère, etc. On l'a ouvert pour la première fois pendant un mois à l'art contemporain, avec des figures importantes de l'Arte Povera, avec Christian Boltanski, et Kounelis, qui s'est emparé de la cour, du cortile central du palais, dessiné en partie par Michel-Ange, par Saint-Gallo, et où il a fait une installation emblématique. Et ça, c'est un des grands projets que j'ai pu mener, qui a beaucoup, dont on parle encore à Rome. Μικρή υποσημείωση. Το Φαρνέζι είναι ένα από τα ιστορικότερα κτίρια της Ρώμης. Νομίζω ότι στο αρχιτεκτόνημα έχει βάλει την υπογραφή του και ο Μιχαηλάγγελος και έχει δοθεί από το Ιταλικό κράτος το 30 κάτι για 100 χρόνια στο Γαλλικό κράτος για να γίνει η πρεσβεία. Και μετά νομίζω ότι η κυρία Σκαμπαρδόν θα μας πει τη συνέχεια. Απλώς έκανα μια μικρή έτσι, βοηθητική επεξήγηση. Η φωτογραφία, όπως είπατε, ήταν από το Παλέ Φαρνέζι στη Ρώμη. Το γραφείο του ήταν στους αρχαίους στάβλους, που τώρα έχουν γίνει γραφεία και ήταν η στίβα με τα ντοσιέ που είδαμε. Είναι το πιο όμορφο παλάτι της Ιταλίας, αλλά θεωρείται και από τα πιο όμορφα παλάτια του κόσμου. Ήταν εκεί στα 29, ήταν ο πιο νέος μορφωτικός ακόλουθος στην ιστορία. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον για εκείνον από αυτά που είχε συναντήσει τα προηγούμενα χρόνια. Η εμπειρία η πιο σημαδιακή για αυτόν ήταν ένα project το οποίο είχε αναλάβει ο ίδιος. Πολύ σημαντικό ήταν το άνοιγμα του Παλέ Φαρνέζι στο κοινό για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ένα παλάτι εμβληματικό, όπως είπατε κι εσείς, που είχε ο Μιχαηλάγγελος. Και εσύ, κύριε Μιχαηλάος, είναι παχτή του Μιζέ. Ναι, ναι. Το άνοιξε για πρώτη φορά στο κοινό, στη σύγχρονη τέχνη, με μία έκθεση Arte Povera, όπου συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Μπολτάνσκι και ο Κουνέλης, και μία έκθεση για την οποία μιλούν ακόμα στη Ρώμη, και για το άνοιγμα του Παλέ Φαρνέζι στο κοινό. Επόμενο. Νομίζω C'est cette exposition, ça c'est simplement cette exposition. Α, είναι η έκθεση. Avec le président Romano Prodi. Και άλλο ένα μετά. Πάμε στο επόμενο slide. Δεν έχουμε περάσει, ίσως δεν έχουμε βάλει, να φταίω εγώ, ναι, δεν είναι ακόμα η ώρα να μιλήσουμε. Πρέπει να μας πει λίγο για το Μιλάνο, διότι ακριβώς μετά την θητεία του ως μορφωτικός ακόλουθος στην Ρώμη, πήγε στο Μιλάνο που ευχαριστήθηκε όπερα, γιατί ξέρουμε ότι είναι λάτρης της όπερας και ήταν ένα πόστο που πραγματικά νομίζω ότι το απείλαυσε πάρα πολύ. Συνδέθηκε πάρα πολύ με το Μιλάνο, συνδέθηκε πάρα πολύ με τη Σκάλα. Έγραψε και κάποιες κριτικές όπερας, νομίζω. Και ήταν μια θητεία στην οποία κάθισε 2-3 χρόνια, αλλά πέρασε πολύ καλά. J'ai écrit effectivement beaucoup de critiques d'opéra
pour le Figaro et les journaux spécialisés, Diapason, etc. L'opéra, c'est une de mes vraies passions. C'est sans doute là où j'ai le plus d'expertise. Et à Milan, c'est vrai que dans mon deuxième poste diplomatique, j'ai été servi, on a pu avoir de belles collaborations. La photo qu'on a vue, c'est juste après Milan, justement. C'est dans les bureaux du ministère de la Culture avec Frédéric Mitterrand, que j'avais connu lorsqu'il était directeur de la Villa Médicis à Rome et quand j'étais attaché culturel, et là qui me remet une décoration des arts et lettres. Et c'était, on a eu une grande complicité quand on était à Rome, et puis ensuite il est devenu ministre et a eu un parcours important. Η φωτογραφία αυτή ήταν με τον Φρεντερίκ Μιτεραν, με το οποίος ήταν διευθυντής της Villa Medicis όταν ήταν στη Ρώμη. Εκεί γνωρίστηκαν και είχαν μια στενή σχέση συνεργασίας. Η φωτογραφία αυτή ήταν όταν ο Φρεντερίκ Μιτεραν έγινε υπουργός πολιτισμού στη Γαλλία. Οι δεσμοί τους όμως ήταν από την Ιταλία, ήταν παλαιότεροι. Μοιάζουν οι Έλληνες με τους Ιταλούς, θέλω να μας πει. Les Grecs et les Italiens ressemblent entre eux. Je crois que vous avez une expression fameuse pour, pour les... Una faccia, una razza. Oui. On le dit en Grèce, je n'avais pas entendu en... Pas en Italie. Pas en Italie. C'est en Italie, elle est de l'Olène. Mais il y a bien sûr des composantes... des composantes identiques dans le mode de vie méditerranéen. C'est vrai que ce qui me fait le plus penser à la Grèce quand je parcours l'Italie, c'est vraiment la Sicile. La Sicile, qui est une terre que j'aime beaucoup, dans laquelle je vais souvent, et où on reconnaît parfois des profils grecs. Le grec est plus... Les tempéraments sont quand même un peu différents. Le grec peut être volontiers plus chaud, plus emporté, plus... voilà, mais enfin, c'est bête de dire les choses de façon aussi généraliste, donc je ne réponds pas à la question. Je traduis quand même. Περισσότερο θα έλεγε ότι μοιάζουν με τους Έλληνες της Νότιας Ιταλίας, τη Σικελία που γνωρίζει και αγαπά. Υπάρχουν στοιχεία εγγενείς στο χαρακτήρα που μοιάζουν, που είναι χαρακτηριστικά του μεσογειακού τρόπου ζωής. Στη Σικελία έβλεπε πολλές φυσιογνωμίες που θα θυμίζαν Έλληνες, αλλά τα ταπεραμέντα είναι διαφορετικά. Θα μπορούσε να πει ότι οι Έλληνες είναι πιο θερμοί, πιο ενθουσιώδεις, αλλά επειδή δεν του αρέσει να γενικεύει, δεν απαντά στην ερώτηση. Ωραία, εντάξει. Πάμε να δούμε το επόμενο slide. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ένας από τους λόγους που το Μουσείο Μπενάκη θα αποκτήσει εξωστρέφεια είναι ότι ο καινούριος του διευθυντής πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την πολιτική σκηνή και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κινηθεί με άνεση παντού, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό για ένα μουσείο σήμερα, για ένα ελληνικό μουσείο σήμερα. Εδώ τι βλέπουμε, κύριε Ντεκότ, είσαστε με τον πρόεδρο. C'est en Grèce, parce que j'avais peu de photos de la Grèce, donc j'ai pris une photo officielle avec le président de la République qui est en visite en Grèce. Et c'est peut-être l'occasion de dire aussi que notre président, François Hollande, comme son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, sont des présidents qui sont très attachés à la Grèce. Authentiquement, comme beaucoup de Français. Président Hollande venait quasiment tous les ans en Grèce. Le président Sarkozy a des origines, comme vous le savez, avait des origines donc, de Salonique. Voilà, je l'ai mis aussi parce que ça représente le moment où on a fait cette opération culturelle lorsque j'étais à l'Institut français, Hellas Gallia Symmachia, Grèce-France Alliance. Qui est une opération qui a été, je crois, appréciée à Athènes, mais aussi sur tout le territoire grec. C'était une occasion de raviver ces liens avec des projets contemporains. Πρόεδρο Ολάντ κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, γιατί δεν είχε πολλές φωτογραφίες άλλες από την Αθήνα, αλλά ήταν επίσης γιατί ο Φρανσουά Ολάντ, όπως και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο προκάτοχός του, ο Σαρκοζή, είναι δύο άνθρωποι που αγαπούν πολύ την Ελλάδα.
Ο Σαρκοζή έχει την ελληνική καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ολάντ ερχόταν στην Ελλάδα κάθε χρόνο διακοπές. Κατά την περίοδο αυτή, όταν ήταν διευθυντής ο Ολιβιέ στο Γαλλικό Ινστιτούτο, είχε συλλάβει και δημιουργήσει το project Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία, που είχε στόχο να επανασυνδεθούν και να επαναθερμανθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ένα project το οποίο εκτιμήθηκε πάρα πολύ, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην περιφέρεια. Θέλω να μας πει, γιατί πιστεύει ότι υπάρχει αυτή η ιστορία αγάπης και φιλίας ανάμεσα στην Γαλλία και την Ελλάδα, που δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που κάθε τόσο ανανεώνεται. Και η Γαλλία σε πολύ δύσκολες στιγμές της Ελλάδας πάντοτε ήταν στο πλάι μας, είτε μετά τον εμφύλιο, όπου έφυγαν μια σειρά από διανοούμενοι, διεσώθησαν και πήγαν στο Παρίσι και άνθησαν και μπόρεσαν και μεταλαμπάδευσαν τη γνώση τους στην Ελλάδα. Ακόμα και σήμερα όμως, με τις καταστάσεις, πάντα νομίζω ότι βρίσκουμε στη Γαλλία ένα σύμμαχο. Γιατί υπάρχει αυτή η φιλία ανάμεσα στην Γαλλία και την Ελλάδα, ο ίδιος πώς την έχει βιώσει? Comment pourrait-on expliquer ce lien d'amitié entre la France et la Grèce, qui ne date pas seulement de maintenant, mais déjà pendant la guerre civile grecque, où tous les intellectuels grecs sont partis à Paris, et même maintenant, à l'époque actuelle, où chaque fois que la Grèce a des problèmes, la France est toujours à son soutien. Comment pourrait-on expliquer cette amitié? Je vais pas faire un cours sur une question qui est en fait très longue, mais je crois qu'il faut remonter vraiment à la guerre d'indépendance de la Grèce pour voir les liens, comment ils se sont activés dans la durée, pendant la guerre, dans l'après-guerre et effectivement pendant la dictature des colonels, qui a été fondamentale pour les relations culturelles. Parce que c'est vrai que là, le Mataroa, 45-46, qui effectivement a emmené une génération entière d'intellectuels, d'hommes de lettres, de personnes engagées politiquement, les a emmenés vers la route de la France. Mais ce que je note, ce que j'ai pu noter, maintenant je suis un peu libéré de ma parole diplomatique, mais ce que j'ai pu noter lorsque j'étais à l'ambassade de France pendant 4 ans, c'est que ces relations... cette relation de la France pour la Grèce n'est pas une relation intéressée, c'est une relation sentimentale, authentique, et je n'ai pas observé ça avec tous les pays. Όντως, αυτό που είπατε για το Ματαρόα και όλους αυτούς τους διανοούμενους που έφυγαν στην Γαλλία τότε. Αλλά αυτό, επίσης για να το εξηγήσουμε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουμε και παλαιότερα, όταν έγινε μετά την απελευθέρωση του ελληνικού και της σύσταση του ελληνικού κράτους, αλλά και πιο μετά με το Μεσοπόλεμο, με τα πολεμικά. Είναι μια συνεχής ιστορία η σύνδεση της Ελλάδας και της Γαλλίας. Και όπως διαπίστωνε και όταν ήταν στην Γαλλική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα, είναι μια σχέση ανιδιοτελής, συναισθηματική και βαθιά. Αυθεντική. Ένα από τα πράγματα που θέλω να πω και συμπλήρωσε μετά ο κ. Ντεκότ, ότι αυτό δεν το έβλεπε να υπάρχει ανάμεσα στη Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες. Οπότε υπάρχει αυτό ο είδος του συναισθηματισμού που χαρακτηρίζει τη σχέση Γαλλίας-Ελλάδας πάντοτε και από τις δύο πλευρές. Αυτό που θέλω να πω για τη θητεία του κυρίου Ντεκότ στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου ήταν υπό το νίσκιο των σπουδαίων προσωπικότητων που έχουν περάσει από εκεί, του Ροζέ Μιλιέξ και του Μερλιέ, θέλω να πω ότι έκανε πραγματική δουλειά και ότι έχει ένα πάθος με την ποίηση, έχει ένα πάθος με τη μουσική, έχει ένα πάθος με το ελληνικό θέατρο, όπου εκεί πραγματικά έχει άποψη και στήριξε πάρα πολύ και τις μεταφράσεις ελληνικών αξιόλογων έργων στα γαλλικά. Αυτά λοιπόν είναι από τα πράγματα, τα πεπραγμένα του κυρίου Ντεκότ στο Γαλλικό Ινστιτούτο, που άφησε μία σφραγίδα αυτά τα 2-3 χρόνια που κάθισε και νομίζω ότι έκανε σπουδαία δουλειά. Ο ίδιος πώς το βλέπει σήμερα? Oui, après des personnes, après des histoires, il y a même pourtant comme etc.
ta passion, votre passion théâtrale et poétique, le soutien que vous avez fait à des traductions grecques, tout ça ont fait que vous avez laissé un signe, votre signe personnel à l'IFA. Après avoir parti, comment vous voyez tout ça? Le meilleur signe, c'est que je vois des gens de théâtre, de poésie, quelques amis qui sont là, des metteurs en scène. Je pense que le travail qu'on a fait pendant 4 ans avait ceci d'intéressant, que c'était un travail systématique sur la durée, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, une politique de publication un timing, comment dire, enfin dans un temps très 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 serré et régulier. Mais ce que j'ai essayé de faire, je crois que c'est un des points les plus intéressants, c'est essayer de faire connaître la culture grecque en France, non seulement par les publications, hein, mais aussi par aider d'une façon ou d'une autre, pas forcément par l'argent, mais par les contacts, par tout ce qu'on peut dire, faire venir des Français en Grèce. Donc aider la culture grecque à s'exporter dans les pays francophones. Je vois par exemple un metteur en scène qui a été invité par le Théâtre National de Strasbourg, un poète, un homme de théâtre qui a été traduit et qui est connu en France. Et ça, pour moi, ce sont des grandes satisfactions. Parce qu'en fait, dans la diplomatie culturelle, ce qu'on nous demande souvent, c'est d'exporter sa propre culture dans un pays, parfois de façon un peu unilatérale. Hein, c'est-à-dire, comme disaient certains, la propagande. Hein. Et je crois que on est d'autant plus fort dans cette relation bilatérale que la relation est équilibrée et qu'on peut aussi témoigner du fait qu'on fait quelque chose pour la nation qui nous accueille momentanément. Το χαίρεται, γιατί αν άφησε κάποιο στίγμα είναι που βλέπει εδώ καλλιτέχνες από την εποχή που ήταν στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Και αυτό θα ήταν το στίγμα που θα του προκαλούσε τη μεγαλύτερη χαρά και του την προκαλεί που είναι όλοι εδώ ανάμεσά μας. Πιο κοντά το όντως, αυτά τα 4 χρόνια έγινε μια συστηματική δουλειά και μια δουλειά που είχε στόχευση τη διάρκεια, όχι μόνο μέσα από την πολιτική των εκδόσεων, που γινόταν μέσα σε πάρα πολύ στενά χρονικά πλαίσια και πάρα πολύ τακτικά, αλλά ήταν μια προσπάθεια, όπως είπαμε, συστηματική για την εξαγωγή του ελληνικού πολιτισμού στη Γαλλία, με όποιο τρόπο μπορούσαν, όχι μόνο οικονομικά, αλλά με τις επαφές που είχε το Γαλλικό Ινστιτούτο με τους μεγάλους οργανισμούς εκεί, όπως, ας πούμε, να πάει ένας σκηνοθέτης που συνέβη στο Εθνικό Θέατρο του Στρασβούργου, να μεταφραστεί ένας θεατρικός συγγραφέας και να εκδοθεί στη Γαλλία. Ήταν η εξαγωγή του ελληνικού πολιτισμού, όχι μόνο πλευρά, από τη μία μόνο πλευρά, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι προπαγάνδα, αλλά αμφί πλευρά και με ισορροπία ανάμεσα στις δύο χώρες. Πάμε να δούμε τα επόμενα slide που σχετίζονται με αυτό. Με τον κύριο Λούκο και εδώ με τον Μίκη. Έχει γνωρίσει, νομίζω, αρκετούς ανθρώπους στην Ελλάδα και τους έχει αγαπήσει. Έχει αγαπήσει πολύ και τη χώρα. Έχει δηλώσει άλλωστε ότι αισθανόταν Έλληνας από μικρός. Έχει αγαπήσει τους ανθρώπους, έχει αγαπήσει και τους τόπους. Και θέλω έτσι λίγο να τον ρωτήσω, μετά από αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, να μας πει, επειδή την έχει περπατήσει πάρα πολύ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσουν οι περιηγήσεις, να μας πει λίγο τα μέρη της Ελλάδας που τον ενδιαφέρουν, γιατί έχει πάει και μέχρι από το Άγιο Όρος, μέχρι τα Ζαγοροχώρια, μέχρι απάτητες κορυφές. Οπότε θέλω να μας πει λίγο, εκτός από τους ανθρώπους που έχει γνωρίσει και έχει αγαπήσει και έχει συνεργαστεί και τους φίλους που έχει εδώ, να μας πει λίγο ποια μέρη της Ελλάδας του αρέσουν. C'est vrai qu'il y a des endroits un peu particuliers, comme le mont Athos, que vous avez mentionné. Moi-même, je ne suis pas orthodoxe. c'est vrai qu'en allant là, je ressens sentiments particuliers qui me rapprochent de la Grèce, d'une certaine Grèce en tout cas. À vrai dire, là où je me sens le mieux, c'est dans ces musées formidables, dans ces théâtres
y compris les plus petits, qui font un travail remarquable, souvent sans subvention de l'État, c'est-à-dire là où la création est vivante. Ça, c'est ce qui me... Parce que je pourrais vous parler de mes voyages, etc. Je crois que ça n'intéresse pas grand monde, mais ce qui me touche, c'est vraiment de voir la vitalité aujourd'hui dans un pays en grande mutation, pour ne pas dire plus, la vitalité de celles et ceux qui font vraiment la vie culturelle grecque. Πράγματι, το Άγιο Όρος ήταν ένα μέρος που του άρεσε πάρα πολύ, παρόλο που δεν είναι ο ίδιος Ορθόδοξος. Έχει ιδιαίτερα αισθήματα για κάποιες περιοχές της Ελλάδας, αλλά δεν βρίσκει τόσο ενδιαφέρον να αρχίσει να μας αφηγείται τα ταξίδια του, αλλά να πει ποια μέρη του αρέσουν εδώ που ζει, που είναι τα μουσεία, τα μικρά μουσεία, τα θέατρα, τα μικρά θέατρα, κάθε μέρος όπου η δημιουργία μπορεί και παραμένει ζωντανή. Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπει σήμερα, σε μια περίοδο τόσο μεγάλων αλλαγών για την Ελλάδα, οικονομικών και πολιτικών, να υπάρχει ακόμα να υπάρχει ακόμα ζωτικότητα, μια ζωτικότητα στη δημιουργία. Πάμε να δούμε και άλλη μια φωτογραφία. Την έχω βάλει έτσι προς το τέλος, γιατί θα αρχίσουμε να προσεγγίζουμε λίγο το Μουσείο Μπενάκη. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος έχει αναλάβει εδώ και 2-3 μήνες, οπότε είπαμε να διηγηθούμε τη ζωή του πιο πολύ, να μην αρχίσουμε και το ρωτάμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι και αυτό σε μια περίοδο μαθητείας πολύ εντατικής. 82 υποψήφοι, μια θέση, για να διαδεχτούν τον Άγγελο Δελβοριά. Ο κύριος Ντεκότ διακρίθηκε για το βιογραφικό του και για την τόλμη του χαρακτήρα του και για την αγάπη του για την Ελλάδα. Και αυτό νομίζω που μπορούμε να τον ρωτήσουμε είναι όχι πώς βλέπει το μουσείο, πώς θα ήθελε να δει το μουσείο, ποιο είναι το όραμά του για το μουσείο. La vision, je la développe au quotidien, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est un musée passionnant, c'est un musée gigantesque, avec des collections dont je n'avais pas encore mesuré l'ampleur, même quand j'ai accepté le poste. Et puis, c'est un musée qui est habité par des hommes et des femmes qui sont tous très dévoués à leur cause, quelle que soit, je dirais, leur fonction. Alors, j'ai une vision initiale, mais en fait, je la corrige au fur et à mesure de ce que j'observe, de ce que je vois. Ce qui me frappe, c'est que c'est un musée qui, en 85 ans, a eu 3 directeurs jusqu'à présent, c'est-à-dire la longévité de ces directeurs. Et surtout, bien sûr, le dernier, Angelos Delivorias, qui a fait un travail aussi bien à l'intérieur du musée, en tant que conception, en tant qu'acquisition, en tant qu'expansion, qu'à l'extérieur, au-delà des frontières. Et ça, moi, en tant que directeur, je trouve que c'est une chose absolument formidable de me mettre modestement dans les pas d'une personnalité aussi emblématique et aussi puissante. Το όραμά μου για το Μουσείο Μπενάκη το αναπτύσσω στην καθημερινότητα. Είναι ένα μουσείο συναρπαστικό, γιγαντιαίο, όπου μέσα στο οποίο συναντά ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, που είναι πάρα πολύ αφοσιωμένοι όλοι στον αρχικό του σκοπό, στην αρχική στόχευση του μουσείου. Το αρχικό όραμα που είχε στην αρχή κάθε μέρα να προσαρμόζεται, ανακαλύπτοντας το μουσείο. Αυτό που του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι στα 85 χρόνια άλλαξε μόνο 3 διευθυντές. Είναι πολύ σημαντικό για αυτόν να συνεχίζει το έργο του Άγγελου Δελιβοριά, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εσωτερικό, τόσο από άποψη σύλληψης, απόκτησης εκτεμάτων και ανάπτυξης. Είναι υπέροχο να συνεχίσει το έργο ενός τέτοιου ανθρώπου και όλα τα άλλα θα τα ανακαλύψουμε στο μέλλον. Et je considère que c'est une chance
extraordinaire pour moi d'avoir à diriger ce musée, parce que c'est un musée d'une très grande diversité. Je veux dire, c'est le seul musée d'importance en Grèce qui parcourt comme ça à la fois l'hellénisme, mais qui a aussi une collection d'art chinois qu'on va montrer à partir du 8 juin, que je vous engage à voir, une collection d'art précolombien, une collection islamique tout à fait exceptionnelle, je le vois à travers les demandes de prêts, des atouts comme le bâtiment de Piréos, qui va donc jusqu'à la période la plus contemporaine. Donc pour moi, c'est évidemment, on connaît les difficultés que peuvent avoir les musées en Grèce aujourd'hui, mais c'est comme une sorte de petit Louvre, c'est-à-dire ce n'est pas un musée monothématique, c'est un musée qui est plein de possibles. Donc maintenant, pour moi, l'enjeu, c'est de comprendre dans quelle direction aller et quoi développer. Ce que je pense, ce que je crois comprendre du conseil d'administration du musée Benaki, c'est que l'internationalisation du musée doit être prolongée dans le sillon de ce qu'a fait Angelos de Livorias. Είναι μια σπουδαία τύχη να είναι στο μουσείο Μπενάκη, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ένα μικρό Λούβρο εξαιτίας της ποικιλίας των συλλογών του, που είναι τόσο από την ελληνιστική περίοδο, αλλά υπάρχουν εκθέματα κινέζικης κεραμικής, η έκθεση των οποίων θα γίνει τώρα τον Ιούνιο, κολομβιανής τέχνης, ισλαμικής τέχνης, σύγχρονης τέχνης στην Πειραιώς. Ξέρουμε όλοι τις δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα μουσείο στην Ελλάδα σήμερα. Προσπαθεί να καταλάβει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει. Αλλά πρωταρχικό θα είναι το να είναι το Μουσείο Διεθνές, κάτι που ήδη ξεκίνησε από τον Άγγελο Δε Λιβοριά. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Ντεκότ και σχετίζεται ακριβώς με αυτό. Ένας από τους λόγους που νομίζω ότι η Επιτροπή προτίμησε τον κύριο Ντεκότ είναι το θέμα της εξωστρέφειας. Και μιλώντας για το μουσείο, να μιλάμε λίγο και για την Ελλάδα στο εξωτερικό. Επειδή είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολύ με την πολιτιστική διπλωματία, πώς βλέπει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας στο εξωτερικό σήμερα? Pour la Grèce. Pour la Grèce. Pour la Grèce. De la Grèce à l'étranger. Ah, c'est une question difficile. l'image de la Grèce à l'étranger, elle est ambivalente aujourd'hui, bien sûr, l'image de la Grèce à l'étranger, parce que depuis de nombreux mois, de nombreuses années, maintenant, depuis l'entrée dans la crise, la Grèce est au centre de l'Europe. En même temps, on voit bien, paradoxalement ou pas, que cette attention qui est portée à un pays qui est au fin fond des Balkans est sans commune mesure avec son poids démographique. C'est-à-dire que vraiment, la Grèce pour l'Europe, enfin la Grèce est au cœur malgré tout de l'Europe. Alors, s'agissant de son développement à l'international, en tout cas au niveau culturel, il y avait, je crois, une fondation pour la culture hellénique. Il y a une fondation présidée par un ami, Constantin Tsoukalas, qui a fait un travail considérable jusqu'à présent. Aujourd'hui, les moyens sont réduits, on le sait. Donc, il faut sans doute inventer d'autres choses. J'ai en tête, je ne vais pas le citer, mais par exemple, des donations qui sont faites pour la traduction en grec d'œuvres majeures en anglais à travers une université américaine. Il y a beaucoup d'initiatives. Et je crois que dans des périodes de crise comme celle-là, et je le pense aussi pour le musée Benaki, le secteur public et le secteur privé doivent aller de pair. Ça me semble très important au-delà de toute idéologie. C'est une question difficile. Ναι, ελληνικά. Λοιπόν, είναι δύσκολη ερώτηση. Είναι διτή η πρόσληψη της Ελλάδας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
Παραμένει ωστόσο πάντα στο κέντρο της Ευρώπης η Ελλάδα και από τη γεωγραφική της θέση, αλλά και από την ανάπτυξη τη διεθνή, την οποία μπορεί να μιλήσει σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και μακάρι να συνεχιστεί και να βρεθούν και νέες πρωτοβουλίες. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αναφέρει δωρεές για την μετάφραση ελληνικών έργων τέχνης στο εξωτερικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σε περιόδους κρίσης θα πρέπει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας να είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλο. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεκότ για την συνέντευξη και το χρόνο που μας παραχώρησε και την γνωριμία που μας επέτρεψε να έχουμε μαζί του. Και του ευχόμαστε όλοι καλή σταδιοδρομία και καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.